Παύλου του Αποστόλου, η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού το Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της Ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον, το γνήσιον τέκνον εις την πίστην, η χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού, του Κυρίου ημών. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονίαν, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις ίστινας να μη ετεροδιδασκαλώσει, μηδένα προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους, έτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού, ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσιος αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέντες τινές, εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως, γνωρίζον τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, πόρνους, αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιένουσαν διδασκαλίαν κατ' το Ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίον εγώ ενεπιστεύθην. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντάμε Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αλληπερεπερίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύω συν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφών θεών, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εις σε, τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά στην καλήν στρατείαν, έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν τινές αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανάν, για να μάθωση να μην βλασφημώσει. Είστε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό. Ήρθε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό. Τιμή και δόξα, τιμή σ' αυτόν. Στους αιώνες των αιώνων, στους αιώνες των αιώνων, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Είστε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί, διότι το έλεος του είναι μεγάλος εμάς.
η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, μένει στον αιώνα. Αλληλούια. Στον αιώνα, μένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί. Το έλεος του είναι μεγάλο σε μας. Και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, μένει στον αιώνα. Αλληλούια. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο δεύτερο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις το οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθειαν. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και γυναίκες, με στολήν σεμνήν, με εδώ και σοφροσύνην να στολίζω συνέ αυτάς, ουκί με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά. Υγιεινίας μανθάνει εν ησυχία μετά πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν μετά σοφροσύνης. Παραμεγάλη εγώ μες την καρδιά, μες την καρδιά, μες στην καρδιά, άρα μεγάλη εγώ μες στην καρδιά, και ψάλλω στον Χριστό. Ειρήνη μου δώσε εκείνος μες στην καρδιά, μες στην καρδιά, μες στην καρδιά. Ειρήνη μου δώσε εκείνος πλούσια μες στην καρδιά, και τον ευχαριστώ. Αγάπη έχω τώρα μες στην καρδιά, μες στην καρδιά, μες στην καρδιά. Αγάπη έχω τώρα μες στην καρδιά, και όλους αγαπώ. Άρα ειρήνη αγάπη θα έχω πάντα μες στην καρδιά, μες στην καρδιά, μες στην καρδιά. Άρα ειρήνη αγάπη θα έχω πάντα μες στην καρδιά, και θρόνος το Χριστό. Σας αναγγέλουμε την αγάπη,
σας αναγγέλουμε την αγάπη. Σας αναγγέλουμε την αγάπη. Σας αναγγέλουμε την αγάπη, την αγάπη του Χριστού. Σας αναγγέλουμε την χαρά. Σας αναγγέλουμε την χαρά. Σας αναγγέλουμε την χαρά. Σας αναγγέλουμε την χαρά, την χαρά του Χριστού. Σας αναγγέλουμε την ειρήνη. Σας αναγγέλουμε την ειρήνη. Σας αναγγέλουμε την ειρήνη. Σας αναγγέλουμε την ειρήνη, την ειρήνη του Χριστού. Σας αναγγέλουμε την χαρά. Σας αναγγέλουμε την ειρήνη. Σας αναγγέλουμε την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη του Χριστού. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο τρίτο. Πιστός ο λόγος. Εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλεποιικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον. Έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την εκκλησίαν του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει εις την καταδίκην του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εις ίνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχονται στο μυστήριον της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι, ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονήσαντες, αποκτός είναι σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Ταύτασι γράφω, ελπίζω να έλθω προς έ ταχύτερον. Αλλά αν βραδίνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως το μυστήριον της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη. Καταφύγιο και δυναμής μου είσαι εσύ, σε δοξάζω, σωτήρα. Καταφύγιο και δυναμής μου είσαι εσύ, σε δοξάζω. Ψάλετες αυτό, γιατί είναι άξιος Ψάλετες αυτό, γιατί είναι άξιος ο Κύρα. Καταφύγιο και δυναμής μου είσαι εσύ, σε δοξάζω, σωτήρα.
καταφύγιο και δυναμής μου είσαι εσύ, σε δοξάζω. Μεγαλύνωσε, Χριστέ, υπεράνω της γης. Μεγαλύνωσε, Χριστέ, υπεράνω της γης. Σε δοξάζω, σε Χριστέ, μόνη μου την ψυχή. Σε δοξάζω, σε Χριστέ, μόνη μου την ψυχή. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο τέταρτο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίες δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρικολούθησας. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού, και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβειαν, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν, ώστις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Μη δίσες μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα. Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν. Μη αμέλη το χάρισμα το οποίον είναι εν σύ, το οποίο εδόθη εισέ δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και εις την διδασκαλίαν. Επίμενε εις αυτά. Διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε. Ποιος θα
αξίω. Ποιος θα σταθεί προς τον Άγιο σου θρόνο, μόνο αυτός που έχει προς Τιμόθεον επιστολή 1η, κεφάλαιο 5. Πρεσβύτερον μη επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεωτέρους ως αδελφούς, τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεωτέρας ως αδελφάς, με τα πάσης καθαρότητος. Τας χείρας τίμα, τας αληθώς χείρας. Εάν δε τη ισχύρα έχει τέκνα ή έκγωνα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή των ίδιων αυτών οίκων, και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών, διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέραν. Η δεδομένη όμως εις τας ειδονάς, ενώ ζει είναι νεκρά και ταύτα παράγγελε για να είναι άμεμπτη. Αλλά αν της δεν προνοεί περί τον εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστην και είναι απίστου χειρότερος. Ας κατεγράφεται χείρα ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξεν ενός ανδρός γηνή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας Αγίων ένυψεν, εάν θλιβωμένους εβοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις παν έργων αγαθών. Τας δε νεωτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να επανδρεύονται.
έχουσε την καταδίκην διότι υθέτησαν την πρώτην πίστην και ενταυτόμαν θάνουσι να είναι αργέ περιερχόμενε τα σικίας και ουχή μόνον αργέ αλλά και φλίαρη και περίεργη λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να επανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει νίκον, να μην δίδωσει μηδεμίαν αφορμήν εις τον εναντίον να λιδωρεί. Διότι εξετράπησαν ήδη την έσω πίσω του σατανά. Εάν της πιστός η πιστή έχει χείρας, ας προμηθεύει εις αυτά στα αναγκαία και ας μη επιβαρύνει τη η Εκκλησία, για να δύναται να βοηθεί τα σαληθώς χείρας. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα ως οικοπιάζουσι εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχωσι φόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρα σταχαίως εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγων ίνων δια των στόμαχών σου και τα συχνά σου ασθενίας. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίσιν. Εις την ας δε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατ' άλλων τρόπων δεν δίνονται να κρυφθώσει.